Εμείς, αγαπητέ κύριε Βενιζέλο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε τι νιώθουμε. Είμαστε πάντα ειλικρινείς και θα περιμέναμε τουλάχιστον από σας, και εννοώ βεβαίως και τους συγκυβερνήτες σας της Νέας Δημοκρατίας, να είσαστε κάποια στιγμή ειλικρινείς. Για όλα αυτά που συζητάμε και άλλα πολλά και δύσκολα που βιώνει η ελληνική κοινωνία, δεν είναι καθοριστικές και διαχρονικές οι ευθύνες που έχουν οι παρελθούσες κυβερνήσεις και οι εκπρόσωποι τους? Δεν λέω αποκλειστικές, αλλά δεν είναι οπωσδήποτε καθοριστικές για όλα αυτά που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα? Γιατί λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε, θεωρώντας μάλιστα πως μια καταγγελτική συζήτηση στον παρόντα χρόνο σε επίπεδο οποιοδήποτε θεσμικού οργάνου και ιδιαίτερα στη Βουλή νομιμοποιεί το παρελθόν σας και διασφαλίζει το μέλλον? Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πέραν κάθε λογικής η σκέψη ότι για τη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων έχει ευθύνη μια κυβέρνηση των 16 μηνών. Η πρώτη και η δεύτερη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ποτέ μέχρι σήμερα δεν βάδισε, δεν κυβέρνησε απερίσπαστα. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή έως και τώρα που φτάνουμε στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης και προσδεκούμε μια θετική εξέλιξη για το χρέος, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας που προκάλεσε η δική σας πολιτική. Να κρατήσουμε δηλαδή όρθια την οικονομία και την κοινωνία και ταυτόχρονα να καταφέρουμε να διαπραγματευτούμε μια δύσκολη αλλά βιώσιμη λύση μέσα σε περιβάλλον αρνητικών σχηματισμών συσχετισμών στην Ευρώπη. Και μάλιστα παραλαμβάνοντας, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, ένα ναρκοθετημένο και υπονευμένο πεδίο, διότι για παράδειγμα είχατε αναλάβει δεσμεύσεις για πρωτογενή πλεονάσματα και μάλιστα σταθερά στο 4,5% του ΑΕΠ. Είναι μάλιστα αστείο, όταν δεν είναι εξοργιστικό, να έρχεστε κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και να μας εγκαλείτε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε πολλές περιπτώσεις για ζητήματα που σχετίζονται με τις δικές σας επιλογές και τις δικές σας δεσμεύσεις. Να σας αναφέρω για δεύτερη φορά, να με εγκαλείτε εμάς γιατί κάνουμε διαπραγματεύσεις για τα πρόστιμα και τους καταλογισμούς και να μας λέτε ότι εμείς τα κάναμε, εσείς έχετε την ευθύνη τώρα αν θα ολοκληρώσετε τη διαπραγμάτευση ή όχι. Όλη αυτή η διαδικασία, αγαπητοί συνάδελφοι, που χαρακτηρίστηκε, όπως σας είπα, από σκληρή διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης πολιτικής, έχει φτάσει τώρα σε μια κρίσιμη καμπή. Δημιουργούνται οι συνθήκες να λειτουργήσει η οικονομία μέσα σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον, με συγκεκριμένες βεβαίως υποχρεώσεις, αλλά και με προοπτική να περάσουμε από την περίοδο της ακραίας ύφεσης σε μια περίοδο ανάκαμψης και ανάπτυξης. Έχω πει κι άλλες φορές ότι η λύση δεν είναι να διαχειριστούμε τη φτώχεια και τη μιζέρια, αλλά να μεγαλώσουμε την πίτα, να παράξουμε πλούτο και να ξανακερδίσουμε σιγά σιγά το ΑΕΠ που έχασε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Μπορεί η χώρα μας να παράξει νέο πλούτο, να βρεθεί σε τροχιά ανάπτυξης? Ναι, μπορεί. Με μια στρατηγική που θα έχει συγκεκριμένους στόχους, μια στρατηγική που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που θα αξιοποιεί τα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα ευνοεί και θα προσελκύει επενδύσεις, που θα στηρίζει την κοινοτομία, θα στηρίζεται στη συσσωρευμένη δυναμική της κοινωνίας και των νέων ανθρώπων που έχουν καθυλωθεί τόσα χρόνια και ανυπομονούν να δουλέψουν και να δημιουργήσουν. Σε μια τέτοια κατεύθυνση κινείται το σύνολο τη συγκυβέρνηση και αυτό θα γίνει περισσότερο εμφανές μετά τον κάβο που καλούμαστε να περάσουμε τώρα. Διαπραγματευθήκαμε σκληρά και ειδικά στα φορολογικά και ασφαλιστικά προβλήματά του, κατορθώσαμε να τερματίσει η εποχή που ο αγρότες ήταν πολίτης δεύτερης κατηγορίας.
Υλοποιήθηκαν γι' αυτόν δύο βασικές ρυθμίσεις. Η καθιέρωση ατομικού αφορολόγητου εισοδήματος και η διασφάλιση της κατώτερης εθνικής σύνταξης. Με τον συνδυασμό των ρυθμίσεων που φέραμε στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό, πράγμα που όχι μόνο οι ίδιοι αγρότες είχαν ζητήσει με τις κινητοποίησεις τους, αλλά όχι μόνο επιπτώσεις δεν θα φέρει, θα βγει αντίθετα ωφελημένο πάνω από το 90% των αγροτών. Με την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων κατά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που θεσμοθετούμε, πάντα φωνάζαμε και λέγαμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θέλουμε να διασφαλίσουμε την ιδιαίτερη μεταχείριση του χώρου που ξεκινά από το αφορολόγητο που σας προανέφερα και φτάνει μέχρι τη συμμετοχή του στην υλοποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι αυτή η ρύθμιση που αφορά σήμερα τους 276.000 αγρότες του Μητρώου Αγροτών επεκτείνεται ουσιαστικά και στους συνταξιούχους, ιδιαίτερα αγρότες που ασχολούνται, όπως το ξέρετε, πάνω από 100.000 αγρότες συνταξιούχοι και ιδιαίτερα μισθωτοί του αγροτικού χώρου με την αγροτική παραγωγή, τους θέλουμε να παράγουν, αυτοί θα τύχουν το αφορολόγητο ορίο που σας προανέφερα, πράγμα που σημαίνει ότι συνολικά ξεπερνά ο αριθμός του 400.000 αγρότες, όταν το ξέρετε ότι οι αγρότες που δηλώνουν εισόδημα είναι κάτω από 500.000, γύρω στους 450.000. Άρα μιλάμε ότι το 90% του αγροτικού εισοδήματος θα τύχει της συγκεκριμένης μεταχείρισης. Εμείς θέλαμε και ιδιαίτερα για τις ορεινές μειονεκτικές περιοχές και εκεί πάλι που επιμένετε ότι δεν υπάρχει αφορολόγητο, ξεχνάτε ότι σε αυτές τις περιοχές πάνω από 12.000 οι ενισχύσεις που αντιστοιχούν φορολογούνται. Δεν φορολογούνται 12.000 και πίσω. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποχρεωθήκαμε την περίοδο αυτή να κινηθούμε μέσα σε ένα πλαίσιο που είχε καθοριστεί από τις δικές σας επιλογές, από τον τρόπο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, από την οργάνωση του συστήματος πληρωμών των επιδοτήσεων, από το περιεχόμενο των διμερών συμφωνιών εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, για να μην μιλήσω βεβαίως, για τα πρόστιμα και τους καταλογισμούς, τα έχουμε ξαναπεί. Παρά τα αυτά, όπως δείχνουν τα στοιχεία αλλά και οι μελέτες, ο αγροτικός χώρος είναι ένας χώρος που μπορεί να αποτελέσει το κινητήριο μοχλό μιας καινούριας αναπτυξιακής διαδικασίας. Πρέπει να σας πω ότι ήδη δουλεύουμε με ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, ανεξάρτητα αν πολλές φορές τα θέματα της καθημερινότητας είναι αυτά που φαίνονται στο προσκήνιο. Για παράδειγμα, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει φέρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους συνεταιρισμούς ή για τις βοσκίσιμες γεές δεν είναι μπαταριές στον αέρα. Εντάσσονται σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τον αγροτικό τομέα, πλευρές του οποίου θα δείτε να ξεδιπλώνονται την επόμενη περίοδο. Η μάχη που δίνουμε για τη φέτα δεν είναι μάχη απλώς για το όνομα. Είναι απόλυτα συνυφασμένη με το σχέδιό μας για την κτηνοτροφία και ιδιαίτερα για την εγώπροδοτροφία. Η πρωτοβουλία για τη θέσμιση της κάρτας του αγρότη δεν είναι μια ευκαιριακή πολιτική. Εντάσσεται στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας αλλά και του υψηλού κόστους παραγωγής. Η πολιτική μας για την αξιοποίηση της χουλάζουσας αγροτικής γης και αγροτικής περιουσίας είναι συγκροτημένη στη βάση στρατηγικών επιλογών για τους νέους αγρότες, τους συνεταιρισμούς και την κτηνοτροφία. Οι επιλογές που κάνουμε στον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης δεν είναι για να διευκολύνουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο απορροφητικότητα ή συγκεκριμένες επιλογές, αλλά έχουμε εντοπίσει συγκεκριμένες αναπτυξιακές δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα πάνω στα οποία θα εκτινωθεί, θα εξαπλωθεί το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί με ρώτησε, πρέπει να απαντήσω στον κύριο Βενιζέλο πώς νιώθουμε. Παντάμε ειλικρίνια, εμείς από το Σεπτέμβριο του 2015 κάναμε μια πολιτική επιλογή δύσκολη, παίρνοντας υπόψη το συγκεκριμένο ιστορικό χρόνο και όχι ευχές, προσδοκίες και απολυτότητες, και με ό,τι αυτό σημαίνει, όπως προείπα, κάτω από την πίεση διεθνών και εσωτερικών συσχετισμών, και κάναμε μια πολιτική επιλογή αυτής της ιστορικής συγκυρίας
να μην υπάρξει άλλος δρόμος στην πορεία μας, διότι θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτή ήταν η επιλογή μας. Ναι, την κάναμε και δεν ξεχνάμε ούτε τις ιδέες μας, ούτε τις αρχές μας, ούτε τις θέσεις που έχουμε για την προοπτική της ελληνικής κοινωνίας. Προσπαθούμε στο ελάχιστο δυνατό να τις θεσμοθετήσουμε αυτά που πιστεύουμε μέσα στο πλαίσιο, στο δύσκολο πλαίσιο που εκ των πραγμάτων διαμορφώνεται μέσα από τη συμφωνία. Ναι, λοιπόν, επιλέξαμε μέσω αυτής της συμφωνίας να δώσουμε τη μάχη, να σώσουμε το λαό από το χειρότερα, ιδίως από τις πιο αδύναμες οικονομικά και κοινωνικά τάξεις, και πάνω απ' όλα να κρατήσουμε ζωντανά τα μεσαία και τα κατώτερα στρώματα, ιδιαίτερα στην Ήπειθρο. Εμείς λοιπόν είμαστε ειλικρινείς, προσπαθούμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους ζωντανούς, να πατήσουμε στα πόδια μας, να ξαναρχίσουν όλοι οι άνθρωποι τη ζωή τους σε νέες και πιο βιώσιμες συνθήκες. Παλεύουμε βασανιστικά εδώ και μήνες με τους δανειστές, βεβαίως όχι χωρίς λάθη και ανεπάρκειες, αλλά με αποφασιστικότητα και υπομονή, πρόταση-πρόταση, λέξη-λέξη, για να σώσουμε οτιδήποτε και αν σώζεται. Και αυτό θα το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Αποστόλου. Παρακαλώ, ο κύριος Σημειών και